Ερώτηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ένωσης Κεντρών και βουλευτής ΕΡΟΝ, Αναστάσιος Μεγαλομίστακας. Θέμα: το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους, ανεξαιρέτως πολίτες. Συγκεκριμένος ΕΡΕΟΣ βουλευτής αναφέρει: χιλιάδες συμπολίτες μας που κατοικούν σε απομονωμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας μας συνεχίζουν να τελούν σε καθεστώς άτυπου ψηφιακού αποκλεισμού, καθώς είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν χρόνια για να απολαύσουν ισότιμα με τους υπόλοιπους πολίτες τα ωφέλη από τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθεί επιτέλους η ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους, αλλά και να ενισχυθεί η τοπική επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα. Και συνεχίζει: η διαδικτυακή σύνδεση όμως επηρεάζει σημαντικά, ανάμεσα στα άλλα, και την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η κερί της ηλικιώδους επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου, της κοινωνίας, της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης, της γνώσης και της οικονομίας απαιτούν ένα σχολείο σύγχρονο, ευέλικτο, ελκυστικό, προσαρμοσμένο σε σημερινές απαιτήσεις. Η πολιτεία οφείλει, συνεχίζει ο Αναστάσιος Μεγαλομίστακας, να εξασφαλίζει σε όλους, ανεξαιρέτως πολίτες, την απρόσκοπτη χρήση της νέας τεχνολογίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών και κοινωνικών κριτηρίων, έροντας τις ανισότητες που υπάρχουν και διαιωνίζονται. Κατόπιν το παραπάνω, ο ΕΡΕΟΣ βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών ρωτά τους αρμόδιους υπουργούς: γιατί οι κάτοικοι των απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας μας δεν αποτελούν προτεραιότητά σας, αναλογιζόμενοι τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους, αλλά τους υποχρεώνεται να περιμένουν χρόνια για να βιώσουν τα ωφέλη των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συμπολίτες τους?